Και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ήδη στον αέρα των παραπολιτικών, τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Αρκαδία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από την Αρκαδία, από την Τρίπολη. Από την Τρίπολη, έτσι, από την όμορφη Τρίπολη. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με το χθεσινό φρέσκο θέμα που έχει να κάνει με την τροπολογία και τον αποκλεισμό των νεοναζί μορφωμάτων, κομμάτων που από πίσω υποκρύπτουν κλιματικές οργανώσεις. Χθες νομίζω ότι όλα τα κόμματα έλαβαν έτσι ένα προσχέδιο και ενημερώθηκαν για το τι θα περιλαμβάνει η τροπολογία της κυβέρνησης. Θέλω να μου πείτε αν θα στηρίξετε, αν έχετε δει, αν έχετε ενημερωθεί για το περιεχόμενο αυτής της τροπολογίας, αν συμφωνείτε ή αν θα έχετε κάποια δική σας πρόταση για αυτό το θέμα, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Δεν το γνωρίζω το περιεχόμενο της τροπολογίας. Mm-hmm. Εφόσον έχουμε τον αρμόδιο τομέα, εφόσον έχει δοθεί στα κόμματα και στην παράταξή μας, είμαι στην Τρίπολη για την παρουσίαση του βιβλίου μου. Mm-hmm. Θα το αξιολογήσουν οι άνθρωποι μας στον τομέα. Έχουμε επιστήμονες και πολιτικά και επιστημονικά και θα απαντήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε καθαρή άποψη απέναντι στον ναζισμό και στον φασισμό. Δεν βρεθήκαμε ποτέ μαζί τους στην κάτω και στην άνω πλατεία. Έχουμε πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι στην Τρίπολη το 2015 κατήγγειλα δημόσια εγώ και οι υπόλοιποι βουλευτές τον τότε περιφερειάρχη, τον κύριο Τατούλη, ο οποίος έκανε μαζί με την ομάδα του έκανε συμπαραστάτη του πολίτη, τον τότε μάρτυρα του υπεράσπισης του κύριου Μιχαλολιάκου, τον κύριο Μπουλούκο. Mm-hmm. Και τότε έχω δεχτεί αγωγή 100.000 ευρώ. Δυστυχώς για όλους αποδείχθηκε ότι υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση. Δεν ζήτησα συγγνώμη, δεν έκανα πίσω. Και έτσι θέλω να σας πω ότι για μας στο ΠΑΣΟΚ αυτό το θέμα είναι πολύ καθαρό. Έχουμε πολύ καθαρή θέση, πολύ καθαρή άποψη. Δεν συμμετείχαμε ποτέ μαζί τις πλατείες. Δεν ψηφίσαμε ποτέ μαζί. Δεν ρίξαμε ποτέ. Δεν αφήσαμε. Σας λέω, θυμίζω ότι η Χρυσή Αυγή ήταν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, στήριξε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι δεν εκλέχθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2015. Ωστόσο υπάρχουν προβληματισμοί, ειδικά οι συνταγματολόγοι που προσπαθούν να συντάξουν και ήδη μελετάνε ακόμα περισσότερο προσεκτικά το τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η τροπολογία. Υπάρχουν θέματα, γύρι αυτοθέτηση, θέματα αντισυνταγματικότητας που μπορεί ενδεχομένως να έχει μια τέτοια τροπολογία και επίσης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό μην δημιουργηθεί η λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων. Θέλω τη δική σας προσωπική άποψη γι' αυτό. Εγώ μπορώ να το ξέρω. Δεν το ξέρω και δεν είμαι συνταγματολόγος. Θα περιμένω να ακούσω. Θέλω να σας πω όμως η κυβέρνηση. Mm-hmm. Καλό είναι να ακούει τους συνταγματολόγους διαχρονικά. Να μην τους ακούει μόνο όταν τη συμφέρει. Και δεν το λέω για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά λέω γενικώς, επειδή είδα σήμερα κάποιες λέξεις της Νέας Δημοκρατίας να επικαλούνται κάποιους από τους συνταγματολόγους που μέχρι προχθές τους έλεγαν ότι είναι παράνομο το θέμα των υποκλοπών, το τρόπο που το χειρίστηκαν ή η υπόθεση του Γιάκου. Θέλω να πω ότι θα ήταν καλό και είναι μια ευκαιρία η κυβέρνηση να σκεφτεί και να ξανά θέσει τα θέματα της διαφάνειας, της δημοκρατίας και των υποκλοπών σε άλλη βάση. Επειδή λέτε για το θέμα των υποκλοπών, αύριο έχουμε την συνεδρίαση θεσμών και διαφάνειας στη Βουλή, όπου θα ανοίξει το θέμα, θα έρθουν, αν δεν κάνω λάθος, και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ο πρώην υπεύθυνος της ΑΔΑΕ, και ενδεχομένως και ο κύριος Ράμος να κληθεί μετά από αίτημα που θα γίνει. Τώρα αυτό το θέμα πού βρίσκεται, περιμένουμε κάτι καινούριο, περιμένουμε κάτι να γίνει από τη θεσμό και διαφάνειας? Πιστεύω ότι αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να ενημερωθεί η Βουλή, που είναι, δεν νομίζω να βγάλει και για εκεί ο κύριος Δογιάκος κάποια παρέμβαση, να ενημερωθεί η Βουλή για όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν πολίτες που έχουν πάει στην ανεξάρτητη αρχή, την οποία έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ, για να μπορέσουν να μάθουν αν τους παρακολουθούσε κάποιος. Νομίζω ότι τα στοιχεία όλα αυτά θα πρέπει να δοθούν στην θεσμών και διαφάνειας. Ναι, αυτό γι' αυτό σας το ρωτάω. Το βλέπετε λίγο δύσκολο, Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω, επειδή είστε και αντιπρόεδρος της Βουλής και επειδή τα παρακολουθείτε και από κοντά και επειδή το θέμα αυτό έχει κλείσει στην ουσία με την εξεταστική, με τη συζήτηση, έχει κλείσει ως πόρισμα, ως κατάληξη όσον αφορά το πρόσωπο του κύριου Ανδρουλάκη. Είναι άλλο, είναι μια άλλη τροπή, ναι.
η οποία μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να καλέσει οποιονδήποτε, εφόσον το, γιατί σε αυτό υπάρχει ένα θέμα με την πλειοψηφία, βεβαίως έχει τη δυνατότητα να καλεί τους μάρτυρες, γιατί εφόσον συμφωνήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και πιστεύουμε ότι θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να βγει η αλήθεια και να έρθουν όλα στο φως. Νομίζω ότι αξίζει για τη χώρα αυτό. Δεν είναι θέμα προσωπικό, πολιτικό. Είναι αξίζει για τη χώρα, έχουμε μπροστά σε εκλογές και θα μπορούσε αυτή η υπόθεση, εφόσον βγουν όλα στη δημοσιότητα, και μάθουμε την αλήθεια, να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Αλλά φοβούμαι ότι έχουμε μπει σε μια άλλη λογική. Η κυβέρνηση έχει μπει στη λογική ότι υπήρχε μια παραομάδα στην ΕΕΠ. Αυτή είναι τώρα η δικαιολογία, η οποία έκανε όλα αυτά χωρίς να τα ξέρει η επίσημη ΕΕΠ. Είναι πιο επικίνδυνο αυτό από το προηγούμενο, να ξέρετε, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα εθνικής ασφάλειας. Έχει όμως γίνει και ολόκληρη νομοθετική πρωτοβουλία και ζήτηση για την αλλαγή της διάρθρωσης και της λειτουργίας της ΕΕΠ. Και μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί την πράξη αυτό. Το γνωρίζετε αυτό. Μακάρι. Εμείς είχαμε την πρότασή μας, αλλά σας λέω ότι είναι επικίνδυνο να λες ότι στην ΕΕ υπάρχει μια παραομάδα που κάνει όλα αυτά, να μην μπορείς να το ελέγξεις, και τότε αναρωτιέμαι τι θέματα εθνικής ασφαλείας μπορούν να τεθούν. Το θέμα του κύριου Φλόρου πώς το σχολιάζετε? Το θέμα του κύριου Φλόρου. Ο κύριος Φλόρος και πάλι στηρίχθηκε από την κυβέρνηση στις κρίσεις και πάλι είναι αρχηγός. Εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε αυτή την ιστορία, η οποία πιστεύουμε ότι μόνο κακό μπορεί να κάνει τη χώρα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει μια ευθύνη, και είναι η ευθύνη της κυβέρνησης να πει την αλήθεια. Όμως όπως είδατε, εμείς έχουμε έναν θεσμικό τρόπο που το αντιμετωπίζουμε αυτό. Και έχουμε ένα θεσμικό τρόπο, γιατί κατανοούμε ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων δεν μπορεί να μπει σε μικροπολιτικά παιχνίδια. Ναι, έτσι ακριβώς. Σωστό. Είναι πολύ συγκεκριμένη θέση του, ευαίσθητη και πολύ κρίσιμη και στρατηγική. Ναι, και νομίζω ότι αυτό εμείς το έχουμε τιμήσει με όλες τις. Με όλα, χωρίς να. Δεν θέλουμε να κερδίσουμε κάτι από όλη αυτή τη διαδικασία πολιτικά. Θέλουμε να κερδίσει η δημοκρατία, η διαφάνεια, να μπορούμε να λειτουργήσουμε, να ζήσουμε σε μια χώρα την οποία θα υπάρχει σεβασμός των προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, δύο ακόμα πραγματάκια και θα σας αποδεσμεύσουμε. Το ένα και είναι. Το δύο. Πάμε στην κουρτίνα δύο να σας πω. Λοιπόν, ότι ο Πρωθυπουργός σε κάθε του συνάντηση και πρόσφατα έχει αποκλείσει το δεχόμενο να συνεργαστεί σε περίπτωση που χρειαστεί μια συνεργασία, μια συνένεση, μια κυβέρνηση συνεργασίας με τον κύριο Βελόπουλο. Καλά, εννοείται με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει αφήσει ένα παραθυράκι για εσάς, για το ΠΑΣΟΚ. Το βλέπετε αυτό το παραθυράκι εσείς? Το ΠΑΣΟΚ κατέστρεψε τη χώρα, το ΠΑΣΟΚ του social καμένο. Μας λέω, ναι, αλλά το έχει πει όμως. Και οι υπουργοί το έχουν πει. Έχουν και οι υπουργοί πει. Γελάω μαζί. Γελάω, ξέρετε κάτι. Ακούσατε. Αυτό είναι ένα θέμα και ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω από ότι να ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εμείς έχουμε βάλει τις θέσεις μας, τις απόψεις μας, τις προγραμματικές και τις προϋποθέσεις μας. Αν δεν μπορεί να συνοηθούν, έχει δύο επιλογές. Ή να κάνει εκλογές 6 μήνες για να γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός κυβέρνησή του, το ίδιο και ο κύριος Τσίπρας, ή να γίνει μια συνεννόηση πολιτική. Αν δεν μπορεί, επειδή με τον κύριο Τσίπρα. Εκεί λοιπόν στη συνεννόηση την πολιτική, αν καλέσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Αν τον κύριο Τσίπρα συμφωνούν ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και πρωθυπουργός, ας τον ψηφίσει ο κύριος Τσίπρα. Ναι, με κατάλαβα. Εντάξει. Δεν θέλετε να πείτε. Με την έννοια ότι. Ναι, καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να. Εμείς δεν μιλούμε, δεν μπορεί ο κύριος Πρωθυπουργός να λέει με ποιον θέλω. Θα το πει το κόσμος. ΠΑΣΟΚ έχει την άποψη του. Δηλαδή, τι να συμφωνήσουμε με τον κύριο Πρωθυπουργό να μοιράσουμε καρέκλες. Ωραία, λοιπόν, πάμε και στο επόμενο και τελευταίο. Υπάρχει η Πέιβ Ταγκάλο, τρέχουν, αρχίζουν οι δημοσκοπήσεις, όπως καταλαβαίνετε, αυτή την περίοδο και θα έχουμε όλο και πιο συχνές και κάθε εβδομάδα. Στο 10,7% βλέπω το ΠΑΣΟΚ είναι στην τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Χθες, νομίζω, δημοσιεύτηκε. Μπαίνουμε σε καθαρά προεκλογική περίοδο και θέλω να μου πείτε. Ακούσαμε τον κύριο Λοβέρδο να λέει χθες ότι πλέον μπαίνω στη μάχη, γίνομαι παίχτης. Πώς το ακούσατε εσείς αυτό, τι θέλει, ποιο ήταν το μήνυμα? Το ίδιο. Ρωτάω επειδή έχετε εμπειρία και είστε ίδιο κόμμα, σας ρωτάω. Δεν το άκουσα. Ήταν σαν
ήταν σαν να ήταν να παίξω τόσο καιρό στον πάγκο, κύριο Λοβέρδο, και τώρα λέει μπαίνω κι εγώ να παίξω στην μάχη την προεκλογική. Ρωτήστε τον ίδιο. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ διαχρονικά ότι είμαι εκτός της μάχης. Έδινα να δίνω τη μάχη μου διαχρονικά, με όποιον και αν είναι αρχηγός, με την παράταξή μου, και πιστεύω ότι αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δεν γνωρίζω όμως τι εννοούσε ο κ. Λοβέρδο, ρωτήστε τον ίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.